Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, οι δικηγόροι άκουσαν τις θέσεις και τις απόψεις για τα προβλήματα του κλάδου και της κοινωνίας γενικότερα και καλούνται να αποφασίσουν για την ψήφο τους την ερχόμενη Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Την ψήφο των τρικαλινών δικηγόρων διεκδικούν τρεις υποψήφοι. Ο απερχόμενος και εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος, κ. Δημήτρης Κολογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στα όσα έχουν μέχρι σήμερα γίνει στο Σύλλογο. Πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων με θέμα την έγκριση των πεπραγμένων της διοίκησης της τριετίας 2011-2014. Επίσης θα τοποθετηθούν και οι υποψήφοι πρόεδροι και οι υποψήφοι σύμβουλοι για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τις θέσεις τους και τις απόψεις τους. Ο κύριος Νίκος Γουγουλάκης, ο οποίος με μεστό λόγο και επιχειρήματα ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους κατήλθε ως υποψήφιος, και ο κύριος Χρήστος Σταμόπουλος, ο οποίος συνέδεσε τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα με τα προβλήματα των δικηγόρων. Η δικηγορία μαζί με τη δικαιοσύνη βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στιγμή. Η μαχόμενη δικηγορία, όπως την έχουμε γνωρίσει, κινδυνεύει με αφανισμό. Όπως όλοι οι μικρομεσαίοι, έτσι και οι δικηγόροι απειλούνται με εξαφάνιση ή με προλεταριοποίηση και συνθήκες ζωής πολύ κατώτερες από αυτές τις οποίες μέχρι τώρα υπήρχαν στη χώρα μας.